Πάμε στην Μπέγκη Ζήνα, η οποία θα βαφτίσει το παιδί του Βαρθακούρη. Θα την βάλουνε μελωδία. Η Μπέγκη, τι θα την βάλουνε? Μελωδία. Πότε θα γιορτάσει? Τι εννοεί? Η μελωδία. Τον Πάντων. Τον Αγιο Πάντων. Τι θα την βάλουνε μελωδία? Θα την βγάλουνε τον όνομα. Μελωδία! Και παίρνει και θέση για την κόντρα Χάρη και Πλούταρχο. Παιδιά, εγώ μπορώ να. Να δούμε τι λέει. Κατευναστική, φαντάζομαι. Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ. Λέω ότι θα τραγουδάει μελωδίες. Μελωδικές ασκήσεις. Μετά μόνο. Ωραίο το μέλλον. Σολφές. Τέλειο. Για το μελωδί είναι πολύ εύκολο. Και το ηλέκτρα που θα βάλουν εδώ. Ωραίο. Πολύ πρωτότυπο. Έπρεπε για καθίστε. Εσύ ο Δημήτρης διαφωνεί γιατί ο Δημήτρης θέλει να είναι χριστιανικό όνομα. Σε βλέπω τη φάτσα σου. Εντάξει τώρα του Χάρη που έχει κόντρα με τον Πλούταρχο. Δηλαδή αν δεν γιορτάζει, αν δεν είναι άγιος, δεν μπορεί να το κάνει όνομα. Εγώ απλά βλέπω μια στάση να είναι ξεχωριστό το παιδί. Το παιδί θα είναι ξεχωριστό από τον τρόπο που θα βρά και από τις απόψεις του και από τον τρόπο που θα είναι στη ζωή του. Παιδί μου, αν το βαφτίζει ο παπάς, εσύ τι ζόρι έχει. Ξεχωρίζει τώρα, δηλαδή και άμα το λέγανε Γιώργο, άμα είναι ξεχωριστό το παιδί, Γεωργία. Παιδί μου, το μελωδία του αρέσει, το γουστάρουν οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ. Μια τάση να ξεχωρίσει το παιδί. Θα ξεχωρίσει το παιδί. Σιγά μου, γιατί συγγνώμη, όλοι δεν θέλουν ένα παιδί να είναι ξεχωριστά. Όλοι δεν θέλουν, δηλαδή. Α πούμε, συγγνώμη. Ονόματα που δεν τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Όπως η Μιμή Ντενής έχει βαφτίσει το παιδί της Μαριτίνα. Δεν είναι ξεχωριστό όνομα. Το ακούς συχνά. Όχι, τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει να κάνει μπαμ. Το μελωδί όμως είναι άλλη φάση. Ότι υπάρχουν και άλλοι που τα λένε. Ναι, σα είπα ότι όταν διαλέξει ένα τόσο ξεχωριστό που το λένε μελωδία ή το άλλο, πώς το λέγανε, τη Μαργκό. Αυτό είναι Μαριγό, όχι. Κάτι Μαριγό. Αυτά τώρα το κάνεις λίγο για να δείξεις ότι ξέρεις λίγο να το συζητήσεις, λίγο να σε ρωτήσουν. Όλα αυτά τα λες επειδή σε λένε Δημήτρη. Γιατί να σε ρωτήσουν, πώς λέει το παιδί, να σε ρωτήσουν το παιδί πώς πάει στα μαθήματα. Αν είναι καλό παιδί. Μα είναι νεογέννητο καλέ. Το κάνεις λίγο για εφέ. Τι γνώμη δεν με ρωτάς. Αφού γουστάρει ο τύπος εφέ, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μου λες άμα τη λέγανε Μαρουσό. Ναι, ρε παιδιά, δεν θα το κάνει. Πάλι το ίδιο δεν θα έλεγε. Είναι τέλειο το μελωδία. Δεν είπα, από τη γνώμη μου είπα, ότι μου κάνει λίγο εφέ. Θες να κάνεις μια πρόταση για όνομα εσύ. Σε αυτό το θέμα βρήκες να πεις τη γνώμη σου. Να δούμε τι λέει η Μπέγκη Ζήνα. Σε πηγαίνω όλη την εβδομάδα, μη σου πω πώς. Πες το. Δεν έχεις παράπονο. Τι λέει η Μπέγκη. Να δούμε πώς θα τελειώσει και η εβδομάδα, Δημήτρη μου. Τελειώνει σήμερα, περίμενε. Πάμε. Η Μπέμπα είναι καλά, είναι το έκτο παιδί μέσα σε αυτή τη σύμπραξη. Η Ηλέκτρα. Θα γίνει σκηνονά, το παιδί του Βαρθακούρη θα βαφτίσει. Τη μελωδία. Ναι, βέβαια. Το καλοκαίρι επίσης πιστεύω ότι θα βαφτίσουμε και τη μελωδία μας. Το καλέσει το Γιάννη γιατί έχουν κόντρα τώρα πέρα με το Χάρη. Έλα μου, το ακούω. Πρέπει να του τα βρει, να μεσολαβεί, να του τα βρει. Εγώ έχω πει ότι πιστεύω ότι όταν μιλήσουν οι δυο του θα ξεκαθαριστεί το θέμα, είμαι σίγουρη. Πιστεύω ότι ήταν περισσότερο θέμα εταιρεία παρά του Γιάννη, από ό,τι ενημερώθηκα. Είμαστε ανοιχτοί. Αν βρεθεί ένα συνθέτη ή ένα δημιουργό να γράψει κάτι για εμά του δύο, θα είναι πολύ μεγάλη μα χαρά να το ερμηνεύσει. Θα γράψει του έτο Χάρη. Ήντριγκ αυτό, θα είναι ωραίο, μ' αρέσει αυτό. Στάρι. Μια μπαλάντα ερωτική. Βέβαια. Ωραία η Φέγγι. Δηλαδή τώρα που είπε θα βαφτίσουμε τώρα το Σεπτέμβριο τη μελωδία. Το καλοκαίρι. Πώς θα πω, το καλοκαίρι τη μελωδία. Ρε Δημήτρη, πώς θα πω. Να πεις τη γνώμη σου ρε Γιώργο, να μην πεις παντόφυλλα. Καταρχήν, εγώ είμαι παραδοσιακός άνθρωπος. Το παιδί μου δεν υπάρχει γνώμη σε αυτό το θέμα. Από την άποψη. Δεν υπάρχει. Γιατί πει ο άνθρωπος τη γνώμη του, άφησε τον και αυτό είναι μια καλή μέρα που απαγορεύεται να μιλήσω. Όχι, δεν μιλάω. Έλα ρε Φέη. Να φύγουμε, να βάλουμε ένα σεμένο στο κεφάλι, να κάνουμε εδώ πέρα το άλλο. Δεν μιλάω μόνο εσύ, δηλαδή δεν μιλάει κανένα άλλο. Του ΚΑΠ ποτέ δεν μιλάω μόνο εγώ. Μα δεν πάει πάνω μιλήσω. Μα του ΚΑΠ είσαι τώρα του Δημήτρη να σχολιάσει αυτό. Αυτό. Μα δικαιωμάτι είναι, είναι, είναι το μοναδικό θέμα που δεν μου κόψεις το ένα, μου κόψεις το άλλο. Μία ρημάδα δεν ότι έχουμε να μιλήσουμε, αλλά να την κόψεις κι αυτή. Παράπονο! Παράπονο! Ορίστε, τον άντρα σου. Γιώργο, το στεφάνι σου. Με κόβεις, ας τα μιλήσω από την γνώμη μου. Μη μας κόβεις. Θα την πεις. Γιατί. Καλά θα κάνεις. Είναι δυνατόν να πούμε να λέμε γνώμη και να σχολιάζουμε. Μην αφήσεις να πούμε όμως το άλλο θέμα. Όχι, θέλω να πούμε. Είναι ωραίο το άλλο. Εγώ δεν ξαναμιλάω. Είσαι σπασίκλα, έτσι. Πες στο Twitter, γιατί δεν μπαίνεις. Εγώ δεν γράφω στο Twitter, άλλος κοιτάζει πόσους followers έχει. Εγώ κοιτάζω πόσους followers έχω, πότε. Πόσους followers έχεις, Φαΐ. Μην τα ανοίγεις, γιατί τώρα έχουμε κάνει και παρέα. Συγγνώμη, εσύ κοιτάζεις πόσους followers έχεις. Ρόμπα, ρόμπα και δύο. Εσύ κάνεις και συγκρίσεις. Ρόμπα. Παιδιά, δεν φοράω Αλεξίσφαιρο, μην το πετάτε έτσι. Αγοράζετε followers. Όχι, όχι, δεν ήθελε. Απλά με ρωτούσε αν γίνεται. Γιώργο, τώρα νομίζω ότι πρέπει να μιλήσεις. Να συνεχίσω ή όχι. Σωστό. Ως ή παρόν. Πάμε.